Γεια σας φίλες και φίλοι του Entertainment. Είμαστε εδώ πέρα με τον Παύλο Παπαπαύλου στον ειδικό χώρο της Sony, ακριβώς πάνω από τα... Από την έκθεση, τον εκθεσιακό χώρο. Είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο δημοσιογράφοι και συνεργάτες της Sony. Βλέπετε ότι έχουμε κάτι και σε μια βιτρίνα με κάποια νέα περιφερειακά. Έχει και το λευκό το PlayStation 4 πίσω. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά που είδαμε χθες στη συνέντευξη τύπου της Ιαπωνικής εταιρείας. Δεν προλάβαμε το βίντεο λόγω του ότι φεύγαν τα λεωφορεία και είναι λίγο κατάσταση κάποια στιγμή. Σε ένα από τα επόμενα live θα σας τα πούμε. Μην ξεχάσω σημείο να ευχαριστήσουμε εδώ έτσι, τα public, πολύτιμος συνεργάτης και χορηγός για το φετινό ταξίδι της E3 για το Entertainment με δύο άτομα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, Δημήτρη, χθες τι είχαμε από την press conference στη Sony. Αρχικά, συγκρίνοντας πλέον και τις δύο παρουσιάσεις. Ναι, τι είναι, νομίζω η Microsoft κέρδισε. Η Microsoft, θα σου πω κάτι, η Microsoft ήταν η πολύ καλύτερη δομή της. Αυτό που είδα εγώ την ώρα, χθες το συζητούσαμε βιώντας από τη συνέντευξη τύπου της Sony, υπήρχε μια ψηλοαπογοήτευση προβληματισμός, διότι είχε πολύ κακή ροή η συνέντευξη τύπου της Sony. Ξεκίνησε με κάποια πράγματα που είχαν ενδιαφέρον, προχώρησε με κάποια πράγματα που δεν είχαν τόσο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για την ευρύτερη μάζα. Είδαμε μια τάση της Sony να δείξει ότι υποστηρίζει τα indies. Κάτι αντίστοιχο το οποίο έκανε και η Microsoft, αλλά πολύ. Η Microsoft φέτος το έκανε ουσιαστικά πρώτη φορά δυνατά. Ναι. Έτσι. Αλλά και πάλι είδες ότι αφιέρωσε 3 με 4 λεπτά συγκεκριμένα πράγματα. Η Sony έδειξε να ρίχνει πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί και μια άτυπη κόντρα του στυλ ότι ναι, οκ, ποιος έχει τα περισσότερα indies. Η Sony έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τα indies στο PSV τουλάχιστον. Εγώ γελάω γιατί ο τύπος παραλίγο να περάσει μπροστά από την κάμερα. Αλλά όχι, εντάξει, είναι παράδοση. Αυτό θα το συνηθίσουμε στην Ε3. Ναι, όχι, ήταν το μόνο σημείο στο οποίο δεν είχε κόσμο εδώ πέρα, δεν ασχολούνταν κανείς να περάσει και περάσαμε όλοι τώρα. Κάτσαμε, okay. Εμείς άρεσε να έχει το κόσμος. Λοιπόν, είμαστε celebrities και αυτό. Σε βλέπουν και στο μάτι σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Είχε λίγο λοιπόν κάποια σκαμπανεβάσματα στην συνέντευξη τύπου τη Sony, έτσι, σαν ένα συνολικό συμπέρασμα. Φαντάζομαι ότι κάθισε και την ξαναείδα χθες το βράδυ. Αφού τελείωσε, διότι βγήκαμε πολύ απογοήτευση και επειδή. Πέρασε μια κοπέλα, δεν πειράζει. Πέρασε και μια κοπέλα μπροστά. Επειδή είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές οι συζητήσεις, διάβαζα και στο ίντερνετ, διάβαζα και στα παιδιά στο site ότι μείναν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι. Λέω, είτε εγώ ήμουν πολύ αρνητικά προκατηλημένος όταν άρχισε να κρεμάει, γιατί κρέμασε κάποια στιγμή. Ναι, καλά, ο Παύλος μέσα στην έκθεση ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσω. Ναι, υπήρχε πολύ μεγάλη κοιλιά σε κάποιο σημείο και νομίζω ότι όλο αυτό για μένα είναι. Στο είπα εκείνη την ώρα, ξέρω, είναι λίγο πιο αλαζονική η στάση της Sony. Αλλά είναι λίγο αυτό ότι η Sony δεν είχε την ανάγκη όσο είχε η Microsoft να αλλάξει την κατάσταση. Έχει ξαναπεράσει δεύτερη φορά. Η κοπέλα δεν πειράζει. Είναι τη Sony, τι να κάνουμε. Είναι τη Sony, μας πετάξουν και έξω κιόλας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τις ανακοινώσεις για να τις σχολιάσουμε επί τούτου. Αλλά δεν χρειάζεται να δούμε τις ανακοινώσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερη. Εγώ να πω την άποψή μου ότι η συνέντευξη έκανε πολύ μεγάλη κοιλιά στο κέντρο, στο μέσο της. Έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη κοιλιά για μένα. Ναι. Πολύ indie, πολλά πραγματάκια τα οποία εντάξει, είχαν το ενδιαφέρον. Απλά με όλες αυτές τις διαρροές που είχαν γίνει νωρίτερα ο κόσμος. Το hype που είχε δημιουργηθεί ήταν πολύ μεγάλο και πολύ έντονο. Κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί το μοναδικό παιχνίδι που ανακοινώθηκε ήταν το Uncharted και η έκπληξη για το Little Big Planet 3. Το οποίο το Uncharted το ξέραμε σαν Uncharted PS4. Και το γεγονός ότι το ανακοίνωσε σαν Uncharted 4 σημαίνει ότι όντως έχει γίνει η δουλειά η οποία θέλουν να ρίξουν και το συγκεκριμένο βάρος. Σημαίνει ότι όντως η σειρά πλέον περνάει στην εποχή του PS4. Εντάξει, με ό,τι ναι. Σημαίνει αυτό. Το βίντεο που είδαμε εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό, πολύ αλλά μικρής ήταν διάρκειας και εντάξει, δεν βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα από αυτό. Και τα άλλα πράγματα που ανακοινώθηκαν είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε αρχικά ότι το πακέτο του Destiny, όπου θα πατήσει πολύ η Sony στην συνεργασία με την Activision, ειδικά για αυτό το παιχνίδι, και όπως είπαμε, έχει αντίστοιχη σημασία με το παιχνίδι της Insomnia και τη Microsoft, θα κυκλοφορήσει και η λευκή έκδοση του PlayStation 4. Το Bloodborne είχε πολύ ενδιαφέρον που περιμένουμε. Εγώ δεν το περίμενα να είναι playable. Είναι playable. Υπάρχει playable εδώ μέσα. Θα το δούμε. Εντάξει, εγώ λιγάκι που το είδα έχει φοβερό πρόβλημα με το frame rate αυτή τη στιγμή, αλλά μάλλον είναι πολύ πρώιμη η έκδοση. Αλλά η αλήθεια δεν περίμενα, γιατί δεν δείξαν καθόλου in-game θες. Δείξαν αποκλειστικά και μόνο ένα trailer φτιαγμένο, αλλά τελικά το παιχνίδι είναι playable, το έχουν στην έκθεση και μάλλον το έχουν κάτω στο booth για όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Οπότε ουσιαστικά είχαν μια έκδοση τελική, ένα κομμάτι τέλος πάντων. Είδαμε και σε άλλα παιχνίδια ότι υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά όπως και να έχει η E3 αυτό είναι. Είναι η πρώτη εντύπωση έτσι, με κάποια παιχνίδια. Δεν είναι τελικές εκδόσεις. Είναι πολύ λογικό και ειδικά το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο δεν θα κυκλοφορήσει και άμεσα. Έτσι, είναι και παιχνίδι το οποίο. Πάει για το 2015. Ναι, ναι, οπότε είναι πολύ νωρίς το έχουμε ακόμα όρισα. Είχαμε το νέο τίτλο του Σούντα, το Let It Die. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι πουθενά εδώ αυτό. Ναι, δεν είναι πουθενά, εντάξει, είναι Σούντα. Ξέρετε το κλασικό, τα παιχνίδια του Σούντα. Είχαμε την Thailand 2. Το οποίο όμως δεν είναι. Εντάξει, είχε αυτό. Δηλαδή, ξεκινώντας με αυτό, πάρα πολύ
ουσιαστικά πάρα πολλοί third parties δείξαν τα παιχνίδια μέσα από τη συνέντευξη τύπου της Sony και στηρίχθηκε πάρα πολύ σε αυτούς η ίδια η συνέντευξη τύπου. Γιατί αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η Sony σαν first party φέτος ειδικά. Είχε λίγους τίτλους. Πολλά indies, ναι, ok, αλλά μόνο Little Big Planet και Drive Club. Έτσι, και το Order πάει αρχές του 2015. Και καθόλου PS3. Καθόλου PS3 και καθόλου PSV. Και καθόλου PSV, τα οποία η λογική λέει ότι θα δούμε στην Gamescom. Πάντως εδώ μέσα έχει πολλά παιχνίδια PSV. Έχει και PSV πολλά, ναι. Και κάτω έχει και πολλά παιχνίδια PS3. Ωραία. Οκ, okay, οπότε εντάξει, είναι έτσι καλλιώς η χρονιά η οποία θα αρχίσει, θα το δείτε κιόλας, ότι θα αρχίσει Sony να είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος στο PS4. Αναγκαστικά το PS3 θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Είναι λογικό, πρέπει να ενισχυθούν εκεί οι πωλήσεις, τα δυνατά franchises θα πάνε στο PS4. Όπως αυτά που συζητήσαμε. Συνεχίζοντας με τις ανακοινώσεις, εντάξει, είδαμε το πρώτο gameplay trailer του Mortal Kombat, το οποίο είναι ok μέσα στο πλαίσιο των third parties συνεργασιών. Το GTA 5, το οποίο... Αυτό ήταν εντάξει, ρε παιδί μου. Και τελικά βγήκε ανακοίνωση μετά ότι. Ναι, βγαίνει παντού. Λέγαμε, βγαίνει παντού. Έτσι. Βγαίνει παντού. Εντάξει, βγαίνει παντού. Το βίντεο που είδαμε ήταν trailer το οποίο ήταν για το PlayStation 4. Είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ να το δούμε, ασχέτως Sony βέβαια, το πώς θα τρέχει το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Xbox One και στο PS4, έτσι, γιατί η PC έκδοση ξέρουμε ότι okay, είναι άλλη ιστορία. Ένα λίγο πιο πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Για να μην χαθούμε. Είχαμε το Living Planet που είπες. Πολύ μεγάλη έκπληξη το Grim Fandango. Το οποίο... Ναι, αλλά ρε παιδί μου, κοίταξε να σου λέω, λες όλα αυτά που παίζαμε κι εμείς θες, έτσι. Αυτό, ναι, έκπληξε τον Grim Fandango. Εγώ χειροκρότησα εκείνη την ώρα μέσα, γιατί είναι παιχνίδι το οποίο περισσότεροι νέοι όντως δεν το ξέρουν, έτσι. Και είναι παιχνιδάρα, ας πούμε, από τα adventure πολύ καλά εκείνης εποχής. Όμως και πάλι είναι αυτό που λέω και εγώ που θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, δεν έκανε το wow, δεν έδειξε τα μεγάλα παιχνίδια. Αυτό είναι για μένα, ναι, το θέμα με την Sony. Δεν έδειξε τα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά για φέτος. Και μάλιστα συζητώντας αντίστοιχα για τη Microsoft, έτσι, ότι έδειξε πολλούς τίτλους που θα κυκλοφορήσουν από το Σεπτέμβρη μέχρι τις γιορτές. Η Sony έδειξε για μένα, ναι, είπε πολλά third party, τα οποία θα τα έχει όμως και η Microsoft. Έτσι. Microsoft δεν ανάλωσε πάρα πολύ χρόνο σε αυτά τα παιχνίδια. Η Sony πάλι το έκανε. Και εκεί, είναι... πέρα για μένα είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο συνεντεύξεων. Ουσιαστικά η Sony, παρόλο που είχε δει την συνέντευξη τύπου της Microsoft και λέγαμε από την αρχή και πριν ξεκινήσει η 3 ότι εντάξει θα δει και αναλόγως θα πράξει, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Yeah. Εντάξει, πολλοί third party συμφωνώ που θα είναι και στις δύο τις κονσόλες. Εντάξει, και από first party θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι το DLC για το Infamous, το οποίο μάλιστα... θα μπορεί να το αγοράσει κάποιος χωρίς να έχει το ίδιο το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Το οποίο είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη. Όπως και αντίστοιχα αυτό που ανακοινώθηκε στη συνέντευξη τύπου, ότι θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν παιχνίδια τα οποία θα μπορείς να παίξεις με φίλους σου χωρίς να έχουν το παιχνίδι, να το έχουν αγοράσει. Δηλαδή, θα μπορεί ο Δημήτρης να έχει το Far Cry 4, ας πούμε, και να πάω να παίξουμε multiplayer και να παίξω κι εγώ χωρίς να έχω αγοράσει το παιχνίδι. Είναι μια λειτουργία την οποία την έχουμε δει στο παρελθόν σε άλλες πλατφόρμες. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα δουλέψει και είναι ίσως ένα καλό εργαλείο για να αναγκάσουν και κάποιο κόσμο, αν όντως του αρέσει το παιχνίδι, να τον οδηγήσουν ουσιαστικά να πάρει το παιχνίδι. Σε αυτό που λέγεις με τα third party, να συμπληρώσω εγώ απλά ότι η Microsoft είχε την ανάγκη φέτος να δείξει πάρα πολύ first party. Δεν έδειξε Gears. Halo το πήρε πολύ επιφανειακά, κυρίως για να προμοτάρει τη συλλογή. Δεν έδειξε Halo 5 κάτι. Έτσι. Έχουμε την Beta. Ναι. Είναι λίγο μια χρονιά. Εγώ θα έλεγα ότι η 3 2004 είναι η 3 2014, είναι η 3 2015. Έτσι, είναι πραγματικά μια πρώτη γεύση όλων των παιχνιδιών, τα οποία θα δούμε του χρόνου. Και επειδή τα περισσότερα από αυτά τα μεγάλα θα δούμε μετά το Σεπτέμβριο. Καλά, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Είναι ίσως πήραμε μια πρώτη γεύση από ότι τι μας περιμένει του χρόνου. Στις υπόλοιπες ανακοινώσεις, για να κλείσουμε, που είδαμε, είχαμε το No Man's Sky, το οποίο πολύ μυστήριο παιχνίδι. Γενικότερα απέσπασε πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι είδα. Έχουμε την κυκλοφορία του The Last of Us στο PS4 στις 29 Ιουλίου. Τελικά είχες δίκιο. Δεν πάει. Πήγαινε πιο μετά αυτό που είχαμε μάθει. Και το αποκλειστικό περιεχόμενο του Batman Arkham Knight για το PlayStation 4. Είναι αυτή η συνταγή. Το είδαμε και από τους δύο που θα προχωρήσουν με τη λογική ότι αποκλειστικό περιεχόμενο, πρώτη beta σε μένα. Θα δουλέψει πολύ αυτό το πράγμα από ό,τι φάνηκε. Γιατί... Και εγώ να σου πω, θέλω να σχολιάσω κλείνοντας για αυτό που λες. Βλέπω μια λογική και από τη Microsoft και από τη Sony με τις Open Beta Alpha εκδόσεις και τον Destiny, ας πούμε, που θα έχει Alpha έκδοση τώρα από αυτές τις μέρες και μετά Beta, ξέρω εγώ, τα σχετικά. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι έχει μια λογική που πλησιάζει στο Steam και το Early Access. Δεν ξέρω αν έχουν πραγματικά
πάρει κάτι από εκεί πέρα, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή η πετυχημένη, μάλλον, όπως φαίνεται, συνταγή του Steam με το Early Access θα ξεκινάει με αυτά τον τρόπο με δωρεάν παιχνίδια beta και τα σχετικά κάποια στιγμή θα γίνει αγοράζοντας παιχνίδια σε Early Access. Okay. Εντάξει, τόνισε και η Sony ότι έρχονται 25 free-to-play παιχνίδια, ναι, έτσι, το οποίο είναι, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα το δούμε. Εγώ, σου λέω, το γενικό συμπέρασμα μου έβγαλε ότι παλέψανε και οι δύο με πολλούς third parties, παλέψανε στις αποκλειστικότητες. Ήρθαν τα first party λόγω ότι δεν είχαμε την πληθώρα first party φέτος. Ήρθαν λίγο σε δεύτερη μοίρα, εντάξει, εκτός από το Uncharted, ας πούμε, το οποίο είναι top τίτλος, όπως αντίστοιχα και το τέτοιο. Περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες. Θέλω να δω στην Gamescom τι έχουν κρατήσει από ανακοινώσεις, γιατί όπως και να το κάνουμε, και οι δύο εταιρείες θα κρατήσουν ανακοινώσεις για την Γερμανία. Η ουσία είναι ότι κλείσανε με δύο συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες σε σχέση με πέρσι για μένα θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο αδιάφορες. Και σίγουρα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι τη Microsoft ήταν πολύ πιο δυνατή από τη Sony. Τρίτη κοπέλα πάλι πέρασε. Ας το κλείσουμε, γιατί. Εντάξει, θα αρχίσει να περνάει όλα τα κεντρικά γραφεία τη Sony, οπότε θα περάσουν. Λοιπόν, χοντρικά αυτές ήταν οι εντυπώσεις μας από τη συνέντευξη τύπου τη Sony, έτσι με λίγες συγκρίσεις με τη Microsoft. Λογικό είναι, έτσι. Η Sony ακολούθησε. Μείνετε συνεχίζουμε στο internet.gr. Περισσότερα previews, hands-on τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε αρκετά πράγματα. Πολλά βιντεάκια. Άντε, γεια σας. Σας καλά.